Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να σας διαβάσω αυτό που είχε δηλώσει ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Στρόμπι Τάλμποτ, σε άρθρο του στην Boston Globe, που αναδημοσίευσε η εφημερίδα Ελευθεροτυπία στις 23 Απριλίου του 2000 και ξεκαθαρίζει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ της Αμερικής. Έννοιες όπως η εθνική κυριαρχία και η εθνική ταυτότητα εξακολουθούν να δεσπόζουν στο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό. Παρ' όλα αυτά, τα πιο επιτυχημένα μοντέλα κρατών θα είναι οι δημοκρατίες που εκμεταλλεύονται τις δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης αντί να τις απορρίπτουν. Δηλαδή, τι σου λέει ο Ταλμπούτ, αυτοί που εκμεταλλεύονται τις δυνάμεις παγκοσμιοποίησης θα είναι αυτά που θα εκμεταλλευτούμε. Θα εμφανιστούν περισσότερα τέτοια κράτη σε εκείνες περιοχές της γης που έχουν αναπτύξει καλύτερους μηχανισμούς για τη δημιουργία πιο ανοιχτών κοινωνιών και συνόρων. Προσέξτε, σας το λέει, θα ανοίξουμε τα σύνορα. Την προστασία των μειονοτήτων, την προώθηση των διμερών συνεργασιών και την εμπέδωση της αρχής που υπαγορεύει ότι οι γλωσσικές και οι πολιτισμικές διαφορές στους κόλπους του ιδίου κράτους μπορούν να αποτελέσουν πηγή δύναμης και πλούτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν ιδιαίτερη υποχρέωση να προωθήσουν αυτά τα ιδεώδη. Τα ιδεώδη της αριστεράς δηλαδή, έτσι. Που είναι αυτά που λέει σήμερα η αριστερά. Η χώρα μας είναι η κοιτίδα τους και συγχρόνως αυτή που εκμεταλλεύεται σε μεγάλο βαθμό το δυναμικό και τις ιδέες της παγκοσμιοποίησης. Ας δείξουμε εδώ το πώς γίνεται η εθνοκτονία. Εθνοκτονία. Η κρίση της παγκοσμιοποίησης έδειξε στους ευρωπαϊκούς λαούς ότι μόνη πραγματικότητα εξακολουθεί να είναι το έθνος κράτος. Κανένας υπερεθνικός μηχανισμός δεν φάνηκε την ώρα της οικονομικής κρίσης να στηρίζει τους πολίτες που πλήττονται υπαρκτικά εκτός από το έθνος κράτος. Ακόμα και τα αριστερόστροφα ΜΜΕ των ευρωπαϊκών χωρών επανανακάλυψαν όψιμα το έθνος ως κοινότητα πεπρωμένου ανθρώπου με κοινή ιστορική καταγωγή και πορεία. Γιατί? Διότι μόνο το έθνος μπορεί να σε βγάλει από αυτή την κρίση. Η νέα τάξη δεν θέλει το έθνος. Γι' αυτό προσπαθεί να το διαλύσει. Γι' αυτό στο περιοδικό Economist από το 2001 ήδη έκανε λόγο για τη γέννηση 100 κρατών ως το 2050. Τα μεγάλα μυαλά της νέας τάξης θέλουν να φτιάξουν συνεχώς περισσότερα κράτη. Πώς νομίζετε θα γίνουν τα Σκόπια ή ο διαμελισμός Τουρκίας ή ο διαμελισμός της Ελλάδας που έγινε? Γιατί γίνεται αυτό? Για να μπορούν να χειραγωγούν τον κόσμο πιο εύκολα. Γιατί έτσι θα διαλύσουν τα έθνη. Φυσικά όλοι αυτοί έχουν τους υπαλλήλους τους, οι οποίοι σήμερα βλέπετε Νέα Δημοκρατία στα αλβανικά. Αυτό που γίνεται σήμερα, νομίζετε ότι η Νέα Δημοκρατία θα βάλει stop στο νομοσχέδιο ΠΑΣΟΚ? Όχι βέβαια, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει την ίδια κατεύθυνση και τις ίδιες εντολές που έχει το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπετε, τα φυλάδια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ήδη κυκλοφορούν στα ρουμάνικα, στα βουλγάρικα, στα αλβανικά. Βλέπετε, ΠΑΣΟΚ στα αλβανικά. Είναι εκπληκτικά αυτά τα βιβλία και θα σας ανοίξουν τα μάτια. Στο 2-10-38-15.000, το τέλος μιας ουτοπίας, εθνοκτονία εν εξελίξη, μαρξισμός και σύγχρονη μετανάστευση. Θα διαβάσετε πράγματα που θα σας σηκωθεί η τρίχα. Το κυριότερο που πρέπει να καταλάβετε είναι το εξής. Ποιοι είναι αυτοί που χάνουν και ποιοι είναι αυτοί που κερδίζουν από τη μετανάστευση. Γι' αυτό έχουν αποφασίσει την εθνοκτονία. Εθνοκτονία εν εξέλιξη. Αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος Ρωμανός θα συντελεστεί με το νομοσχέδιο του κυρίου Ραγκούση. Πάρα πολύ πρέπει να διαβάσετε τα σχόλια αυτό που είναι υπέρ του νομοσχεδίου. Να γελάσει και ο κάθε πικραμένος. Κάθε σχόλια, παιδιά, οι άνθρωποι αυτοί είναι βαλτοί, δεν εξηγείται αλλιώς. Του τύπου ότι οι αρχαίοι Έλληνες, λέει, έγραψε κάποιος, είπανε ότι όλοι είναι καλοί και όλοι μπορούν να είναι Έλληνες. Το διάβασα αυτό από κάποιον άσχετο προφανώς στο OpenGov. Γι' αυτό έφερα αυτά τα δύο βιβλία. Αυτά τα δύο βιβλία τι είναι? Είναι αρχαία ρητάκια από φθέγματα, Σοφίας Απάνθισμα, Θησαυρός 10.000 γνωμικών και αποφθεγμάτων, τα οποία συνοψίζουν αυτά που έχουν πει οι αρχαίοι Έλληνες. Θα ήθελα να πάω να σας δείξω
το τι έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες για τους ξένους. Για τους ξένους, τους μη Έλληνες, να ξέρετε. Οι Έλληνες λέγανε για τους ξένους. Πας μη Έλλην, βάρβαρος. Και λέει, έλεγε ο Αριστοτέλης, λίγο πιο κάτω, κάτω. Οι βάρβαροι δουλικότεροι τα ήθη φύση των Ελλήνων. Οι βάρβαροι από το φυσικό τους είναι πιο δουλόφρονες από τους Έλληνες στα ήθη. Αριστοτέλης, πολιτικά, βιβλίο γάμα, στίχος 14β, ακριβώς σας πάει. Αυτά λέγανε οι Έλληνες. Θέλω να σας δείξω κάτι άλλα λέγανε οι Έλληνες. Μια στιγμή να δείτε λίγο πια παραπάνω. Από τον Ευρυπίδη. Ιφηγένεια ένα αυλίδι. Πρέπει τους βαρβάρους μάνα οι Έλληνες να κυβερνούν. Και όχι αλλιώς. Γιατί είναι δούλοι αυτοί και εμείς ελεύθεροι. Μην ακούσω κανένα να ξαναγράψει ότι οι Έλληνες μετέχουν της ίδιας παιδείας, αυτά τα ψέματα παραποιούν οτιδήποτε έχουν πει αρχαίοι Έλληνες. Και επειδή όσοι έχουν πάει σχολείο, λέει, μπορεί να είναι Έλληνες. Γιατί αυτό λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν να το λέγανε αυτό οι αρχαίοι Έλληνες, μπορεί να έχετε οποιαδήποτε άποψη, κυρίες και κύριοι. Αλλά οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τη δική τους άποψη. Πας μη Έλλην, βάρβαρος. Άμα σας αρέσει, δεν σας αρέσει, αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι μπορείτε να παραπείτε αυτά που λέγανε οι άλλοι. Δεν ζει χωρίς πατρίδα η ανθρώπινη ψυχή, έλεγε ο Κωστής Παλαμάς. Η επιστήμη δεν έχει πατρίδα, οι επιστήμονες όμως έχουν, έλεγε ο Παστέρ, λίγο πιο κάτω, έτσι. Και τι έλεγε ο Πυθαγόρας, για να δούμε λίγο πιο πίσω, για να δείτε, η αγάπη που έχει κανείς για την πατρίδα του προέρχεται από την αγάπη που ένιωσε για τη μητέρα του στην παιδική του ηλικία. Κάθε επιστήμη όταν αποχωρίζεται από τη δικαιοσύνη και τις άλλες αρετές αποδείχνεται πανουργία και όχι σοφία. Μας είπε ο κύριος Πάθης Πρίτανης του Πολυτεχνείου, μας είπε ότι δεν μπορείτε να έρθετε στο Πολυτεχνείο να κάνετε ομιλία γιατί ο συσχετισμός δυνάμεών σας δεν σας επιτρέπει. Αυτός ο άνθρωπος έχει πτυχίο και είναι Πρίτανης, αλλά επιστήμονας δεν είναι κατά τον Πλάτωνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ, για την πολιτεία. Πολιτεία μεν αρίστη, υπό των αρίστων οικονομουμένη. Η πολιτεία η άριστη είναι αυτή που τη διοικούν οι άριστοι άρχοντες, έλεγε ο Αριστοτέλης. Είναι αξίωμα, λέει, γενικά παραδεδειγμένο, πως κανένα κράτος δεν μπορεί να κρατηθεί ελεύθερο αν δεν είναι στο ίδιο βαθμό ισχυρό με τα γειτονικά του κράτη. Αυτό το είπε ο Θουκυδίδης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι εάν θέλετε να είστε ελεύθεροι, πρέπει να ο συσχετισμός δυνάμεων, ο συσχετισμός δυνάμεων πρέπει να είναι, να τον ξέρετε πολύ καλά, είναι ίδιος. Γιατί αλλιώς ποτέ δεν θα μπορέσουμε να είμαστε ελεύθεροι, εάν οι άλλοι δίπλα μας είναι ισχυρότεροι από εμάς. Κυρίες και κύριοι. Η εορτή των Θεοφανίων είναι, όπως είπα, μια πολύ όμορφη και σημαντική εορτή για μας. Εύχομαι ολόψυχα να γίνει εφαλτήριο για να μπορέσουν όλοι οι Έλληνες να συνειδητοποιήσουν το ιστορικό τους χρέος. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Να περάσετε πάρα πολύ καλά. Αύριο 2:30 ώρα πάντα στο τηλεάστη. Μέχρι τότε, γεια σας.